τόσες τελετές παράδοση παραλαβής, υπουργικό συμβούλιο θα έχουμε. Ο πρωθυπουργός τι ώρα υπουργικό συμβούλιο, φάνη, δεν γνωρίζουμε αν θα έχουμε, διότι ο πρωθυπουργός θα πρέπει να αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες αυτή την ώρα. Ναι. Μπαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου από το προερχόμενο από το Προεδρικό. Έχει μόλις ολοκληρωθεί, όπως είδατε, η ορκομοσία της δεύτερης κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας κατευθύνεται στο γραφείο του. Ναι. Δεν μας έχουν πει για υπουργικό. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει υπουργικό, διότι είναι στενά τα χρονικά όρια, διότι ο πρωθυπουργός θα πρέπει να αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, ως γνωστόν, όπου έχουμε τη σύνοδο κορυφής για το μεταναστευτικό, για το προσφυγικό. Και οι υπουργοί της κυβέρνησης, κύριε Κουίκ, μια και είμαστε στον αέρα, μια κουβέντα. Αρχίζει η δουλειά. Ξεκινάμε με τα μεγάλα θέματα που συγκλονίζουν την Ευρώπη. Είναι πολλές και διαφορετικές οι πηγές, έτσι. Μόλις αναλαμβάνετε το πρωτοφυλάκιο, τι ελπίζετε να βγει από το σύνοδο κορυφής για ένα θέμα που κατέστη ευρωπαϊκό επιτυχίας. Ήταν από την αρχή ευρωπαϊκό. Πώς δεν το αναγνώριζαν όλοι οι Ευρωπαίοι. Η καγκελάριος Μέρκελ άλλαξε την ατζέντα με τις κινήσεις της. Και η Ιταλία επέμενε από εδώ και πάρα πολύ καιρό, και η Ελλάδα, που είναι η χώρα σε εισόδου. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σε νέες βάσεις δοκιμάζονται και λοιπόν, αυτό που μας περιμένει. Καπνών τα πάντα. Εσείς θα ζητήσετε, βέβαια, ως αρμόδιος υπουργός, τώρα το θέμα, για το θέμα με τις, για τη φοροδιαφυγή, τα καινούργια στοιχεία που έδωσε ο Φαλτσιανί. Έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Παγγελόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει αυτόν τον πολύ δύσκολο τομέα. Από εκεί και πέρα, και εμείς ως Διπουργική Επιτροπή για την Παραξία Δευτεράς, που φαντάζομαι ότι θα γίνει και θα συμμετέχει και ο πολύ καλός μου συνάδελφος και αποτελεσματικός συνάδελφος, ο κύριος Τρίφωνας, ο Αλεξιάδης. Νομίζω ότι θα μπουν πολλά πόδια μέσα σε ένα παπούτσι. Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Λοιπόν, ακούσατε λοιπόν το κύριο Κουίκ. Ναι. Θα το παλέψουμε. Είναι δύσκολο στο μία, έχετε μετανάστευση, έχετε τόσα θέματα μπροστά, ανοιχτά. Καλό, γιατί μπαίνουμε αμέσως στη δουλειά. Το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και Ρόλο έχει ιστορικό και εθνικό και έχει και δικαιώματα να ζητήσει και άλλα πράγματα από τους... από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό, για το καλύτερο του Βορείου Ελλάδος. Ευχαριστούμε πολύ. Όπα, εδώ. Έρθει. Και στη Βουλή, όταν θα γίνουν οι προγραμματικές δηλώσεις. Το περιμένατε ειδικά για το Υπουργείο Παιδείας. Κανείς δεν έχει... Όταν γεννιέται, δεν του λέει η μοίρα ότι θα πάει το Υπουργείο Παιδείας ή οποιοδήποτε Υπουργείο. Πώς ενωθήκατε τον Πρωθυπουργό ότι θα πάτε στο Υπουργείο Παιδείας. Με τις κατάλληλες διαδικασίες εγκαίρως. Και ευχαριστώ για την τιμή που μου έδειξε ο Πρωθυπουργός. Με δεδομένο ότι είναι ηλεκτρική η καρέκλα, θα προχωρήσει. Κατώτατε συντάξεις. Αλλά χρειαζόμαστε γενικά να αλλάξουμε από τη βάση και το πολιτικό σύστημα και το ασφαλιστικό, να έχουμε μια πιο δίκαιη Ελλάδα. Να είστε καλά.